Πραγματοποιήθηκε σήμερα μια άσκηση αντισυσμικής προστασίας εδώ στο δεύτερο γυμνάσιο της Τρίπολης. Πρέπει να κάνουμε τέτοιες ασκήσεις, γιατί ειδικά η Πελοπόννησος είναι μια σεισμογενής περιοχή και πρέπει να μάθουμε να ζούμε τους σεισμούς. Άλλωστε, ουδέν κακό να μην γίνει καλού, οι ομορφιές της Ελλάδος οφείλονται και στους σεισμούς, οι οποίες κατά το παρελθόν έχουν δημιουργήσει αυτές τις όμορφες ακρογιαλιές και τα ωραία μας νησιά. Δεν πρέπει να ανησυχούμε, δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Να μην έχει ο κόσμος καμία ανησυχία βλέποντας τις ασκήσεις αυτές. Δεν έχουμε καμία πληροφόρηση για κάποιο σεισμό. Να μην δημιουργηθεί πανικός. Απλώς το κάνουμε αυτό για να ευαισθητοποιηθούν ειδικά τα παιδιά σε συνθήκες τέτοιες εκτάκτου ανάγκης. Συμμετείχαν η πυροσβεστική υπηρεσία Πελοποννήσου, ο διευθυντής Μωρής Λαρέζος, ο διοικητής μάλλον, η πυροσβεστική υπηρεσία Τρίπολης, οι εθελοντές διασώστες, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, το ΕΚΑΜ, η ΔΕΗ, και θέλουμε να ευχαριστήσουμε ειδικά το προσωπικό του Δευτέρου Γυμνασίου Τρίπολης, οι οποίοι συμμετείχαν και αυτοί ενεργά στην άσκηση, τα παιδιά τα οποία και αυτά συμμετείχαν και όσοι είναι εμπλεκόμενοι. Και θέλω να πω ότι πρέπει να κάνουμε τις ασκήσεις ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν συμβεί, γιατί σίγουρα συμβαίνουν σεισμοί, όπως είπα. Κάθε μέρα στην Ελλάδα, στον Αττικό χώρο, γίνονται πάρα πολλοί σεισμοί, βεβαίως μικρών βαθμών ρίχτερ, αλλά κατά καιρούς έχουμε και τους μεγάλους σεισμούς, οι οποίοι δημιουργούν μεγάλες καταστροφές. Αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε εμείς, να είμαστε έτοιμοι και πάνω απ' όλα να έχουμε εξετάσει και την ασφάλεια των κτηρίων, και ιδιαίτερα των δημοσίων κτηρίων, τα οποία στεγάζουν μεγάλο αριθμό ατόμων, διότι το πρόβλημα είναι εκεί. Αλλά με τον τελευταίο νόμο αντισυσμικής προστασίας έχουν θωρακιστεί τα κτίρια όλα. Έτσι λοιπόν δεν έχουμε προβλήματα όπως είμαστε στο παρελθόν. Τα σχολεία εδώ δηλαδή έχουν ελεγχθεί στην περιοχή της Τρίπολης και της Αρκαδίας γενικότερα? Και έχουν ελεγχθεί, αλλά έχουν χτιστεί με προδιαγραφές τέτοιες που πλέον έχουν είναι θωρακισμένα για αρκετά μεγάλο βαθμό ρίχτερ. Για τα πιο παλιά σχολεία που δεν έχουν χτιστεί με τις νέες προδιαγραφές? Έχουν ελεγχθεί όλα, είναι υποχρεωτικό να τα ελέγξουμε. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Βεβαίως, άμα γίνει ένας τεράστιος σεισμός, όλα αυτά ξεπερνούνται και ας ευχηθούμε να μην γίνει κάτι τέτοιο. Οφείλουμε λοιπόν και εμείς να είμαστε ευαισθητοποιημένοι, να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε σε μια τέτοια περίπτωση, και αυτό θέλουμε να δείξουμε σήμερα, ειδικά στα νέα παιδιά, στο δεύτερο κοινό. Απλά να πω κιόλας ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και κυρίως στην πυροσβεστική.